Λοιπόν, καλημέρα. Σαν πολύ φαρδί δεν με έχεις βγάλει, ρε σκηνοθέτη. Για, ελάττωσέ με λίγο. Α, μπράβο. Σωστός. Χαρούμενος είμαι. Γιατί είμαι χαρούμενος? Γιατί κέρδισε ο Άρης. Θα μου πεις, είσαι αριανός. Δεν έχει καμιά σημασία αν είμαι αριανός ή δεν είμαι. Είμαι χαρούμενος γιατί στο παραπέντε ο Άρης επιστρέφει στην Α' Εθνική. Και δεν είναι ότι ο Άρης, αν θα έμενε στη Β' Εθνική, τι θα γινότανε, θα γινούσε την παράλληλη χρονιά. Τρίχες. Αν έμενε άλλη μια χρονιά στη Β' Εθνική, δεν πρόκειται να γυρνούσε τουλάχιστον για 5 χρόνια. Γρηγόρη Κόκκινη, συμφωνείς? Νομίζω ότι προτρέχεις τώρα. Εντάξει, το ζητούμενο δεν είναι το τι θα γινόταν αν και εφόσον δεν έμενε τον γκολ. Το γκολ μπήκε και σημασία έχει ότι ο Άρης έχει την ευκαιρία στα χέρια του. Ναι. Η ιστορία δείχνει ότι είναι τελειωμένη, βέβαια, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Ναι, επειδή έχουμε δει πολλά, και εγώ αυτό που έζησα το 88-89 με το Καστοριά Καλυθέα, σε λίγο πιο μικρός, μπορεί να μην το θυμάσαι. Η Καστοριά με νίκη έβγαινε στην Α' Εθνική. Το 1-1 λες. Το 1-1. Εκεί που ψήνανε αρνιά. 0-1 στο 89, 1-1 στο 91. Εκεί που ψήνανε αρνιά οι Καστοριανοί και γλεντούσανε, ο Δήμαρχος είχε βάλει είχε φωταγωγή στην πόλη, θα γινότανε μεγάλο πανηγύρι. Και φυσικά οι παίκτες της Καστοριάς, από ό,τι φάνηκε, δεν θέλανε να κερδίσουν το παιχνίδι για τους λόγους τους οποίους οι ίδιοι ξέραν. Εγώ ξέρω ότι φύγαν τρίτοι από το γήπεδο. Δεν θέλω να προτρέχω. Νομίζω ότι τελείωσε η δουλειά σήμερα. Αν ο Άρης δεν κέρδιζε, δεν θα έλεγα ότι τελείωσε με το Θρασίβουλο, γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσε η Πάτρα τελευταία αγωνιστική να του κάνει ζημία, Γρηγόρη. Τώρα, έκανα ένα λάθος τις προηγούμενες μέρες και πρέπει να το διορθώσω. Εγώ δεν είμαι αδερφή του Ελέους όταν βγαίνω και λέω κάτι και δεν βγαίνει να λέω ότι να κάνω την πάπια και να κρύβομαι. Όχι. Τι είχα πει λοιπόν? Μπορείς να στέλνεις και, και το τηλέφωνο της εκπομπής. Μπράβο, ωραίος. Τι είχα πει εγώ? Είχα πει ότι αποκλείεται. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει αποκλείεται, αλλά είναι τελείως απίθανο ο Άρης αγωνιστικά να πάρει το τρίποδο μέσα στο γαϊδάρι. Γνωρίζοντας την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του Άρη, γνωρίζοντας ότι η στήριξη που είχαν από τη διοίκηση για τους οπαδούς δεν ήταν η ανάλογη, στα τελευταία παιχνίδια εννοώ, και γνωρίζοντας και τις μεγάλες απουσίες, για πρώτη φορά 4-4-2, με τον κουλοχέρι να παίζει κουτσός, τον Ντεγκάπς να παίζει κουλός, τον Βαγγέλη να παίζει αριστερό μπακ, τον Μωυσιάδη να παίζει αριστερά μπροστά και τον Τομωρό να παίζει δεξί μπακ και στόπερ τον κουλοχέρι. Έναν ορθόδοξο σύστημα, ένα σύστημα το οποίο δεν έπαιξε ποτέ ο Αναστόπουλος. Είχαμε πει εδώ και 15 μέρες ότι σε αυτό το μάτς πρέπει να σκοράρει ο Σκόρδας. Τώρα οι παλαδόφατες καταλαβαίνουν τι λέω. Και ότι αν δεν σκοράρει ο Σκόρδας, η διοίκηση του Άρη, ο Άρης δεν θα το παίρνει το παιχνίδι αυτό. Πρώτο μήνυμα. Ρε σκουλίκια, δεν θα πάτε Λευκοπύργο? Χαχαχα. Ρεζίλια του χρόνου, άμα ανεβείτε, λέει, ετοιμαστείτε για εξάρες. Ήρα ολέ. Ο καθένας έχει την άποψή του. Καταρχήν προτρέχεις. Γιατί? Εγώ θα πω ότι από τα σπαθένια μάτς που γίνανε σήμερα. Ή του Χαϊδαρίου. Το πιο σπαθένιο από όλα ήταν του Χαϊδαρίου. Μα αυτό ακριβώς, δεν προτρέχω. Και δεν κάνουμε πλάκα. Μα φυσικά. Όσο σπαθένιο είναι το ελληνικό πρωτάθλημα με την ήττα του Ολυμπιακού που είχαν 3-0 στα 15. Ναι. Τι σημαίνει. Με την ήττα ΠΑΟ και Ηρακλή. Τι σημαίνει. Φιλικά και αγκαλίτσια και φυλάκια. Τι σημαίνει. Ότι τα συγχαρητήρια δεν τα παίρνει η διοίκηση. Και ότι η διοίκηση ρίσκαρε την ιστορία του Άρεως. Τα συγχαρητήρια τα παίρνουν οι παίκτες και ο προπονητής. Έμαθα ότι στο Εγάλεο που έγινε το παιχνίδι επιφημούσαν τον Σκόρδα οι οπαδοί του Άρη. Τους απαντώ
ότι είναι προσωπολάτρες. Τη νίκη την πήραν τα παιδιά του Άρεος και ο προπονητής του Άρεος. Και αυτοί που πήγαν εκεί. Και οι 1800 που πήγαν εκεί, αν και εγώ πιστεύω ότι ούτε αυτοί πήραν τη νίκη. Τη νίκη την πήραν οι παίκτες του Άρεος. Μόνον! Και ο προπονητής τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθεί η φιλοσοφία δική μου, το μυαλό το δικό μου, εύσημα στο σκόρδο και στη διοίκηση του Άρη μετά από αυτό το παιχνίδι. Το παιχνίδι το πήραν οι παίκτες και ο προπονητής. Με ανορθόδοξο τρόπο, με γιώμες, με τον Μπενίσκο 1.95-1.98 να κάθεται μπροστά στη μεγάλη περιοχή, να κάνει 2-3 μέτρα μπροστά, να παίρνει τις κεφαλιές, να αποκρούνε άτσαλα του Χαϊδαρίου και να γίνει. Περίμενε. Ναι, από λάθος να γίνει το γκολ. Σε ανάλυση αυτό το σύστημα με τον ένα ψηλό και τον ένα κοντό επιθετικό, το εφαρμόζουν οι περισσότερες ομάδες του πλανήτη. Ναι, όχι με γιώμα όμως, Όχι με γιώμα και τραβέρσα από 40 μέτρα. Τέλος πάντων. Και τι μπορούσε να κάνει τελικά. Ο Άρης με λάθος αντιπάλου μπορούσε μόνο να κερδίσει και κέρδισε. Ήταν τόσο το Χαϊδάρι παθιασμένο για την νίκη, όπου μετά την απόκρουση του τερματοφύλακα, την εκπληκτική απόκρουση του τερματοφύλακα στο 91ο λεπτό, υπήρχαν τρεις παίκτες του Χαϊδαρίου που κάνανε τάκλιν στην καροτίδα. Μιλάμε για τάκλιν rebound, δεν ξέρω αν Γρηγόρη αν το είδες. Πώς δεν το λέω. Και πήρε ο Βελόνης το rebound και έκανε το 2-1. Καταρχήν το γκολ του Χαϊδαρίου είναι offside. Το γκολ. Το γκολ που πέτυχε το Χαϊδάρι είναι offside. Το Χαϊδάρι θα είναι offside αν το γκολ μετράει του Μαύρου. Ναι, τη βρήκε την μπάλα, δεν το ξαναδείξε το replay. Το γκολ χρεώθηκε στον Πετρόπουλο, ο οποίος έκανε την πρώτη κεφαλιά. Εγώ είδα ότι βρήκε την μπάλα ο Μαύρος. Ναι, αν τη βρήκε ο Μαύρος και την έβαλε ο Μαύρος μέσα, είναι offside. Αλλά αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή μετά την κεφαλιά του Πετρόπουλου και είναι σκόρερο Πετρόπουλος. Αν είναι όντως σκόρερο Πετρόπουλος. Σκόρερο Πετρόπουλος. Είναι σκόρερο Πετρόπουλος. Καλημέρα. Γεια χαρά. Πολύ αστείο αυτό τώρα το γύρισε, ήταν το μάτι καθαρό να του φλεύει. Χώρια ότι ο Πριάκος έπαιζε 80-20. Ο Πριάκος έπαιξε 70-30 τον Άρη. Ωραία. Αλλά οι παίκτες του Χαϊδαρίου, παίξαν για την νίκη, παίξαν για την ισοπαλία. Ωραίο σενάριο αυτό το 31. Ένα γκολ, την goal of sight ήταν. Ελεγχόμενο. Ναι. Ελεγχόμενο. Ελεγχόμενο. Τώρα εντάξει. Άμα ήταν αθηναϊκή ομάδα, ελεγχόμενο. Άμα ήταν αθηναϊκή, θα λέγαμε 3 μέτρα offside. Είναι στην ίδια ευθεία, μετά το rebound είναι στην ίδια ευθεία. Δεν το ακυρώνεις. Αν κλείνω κουκουλιάς, πώς το λένε, εκεί που δεν έχει περάσει αμυντικό, το θυμάσαι. Ναι. Και λέει, τι είναι αυτά που λες τώρα, ποιο φάλλος, λέει και κάρτα. Δηλαδή, ο Μπριάκος έπαιξε τέλος πάντων. Εντάξει, ο Μπριάκος έπαιξε. Αλλά πρόσεξε να σου πω κάτι. Ο Άρης έκανε τόσες φάσεις μπροστά στην εστία την αντίπαλη, όσο δεν έκανε σε ένα γύρο ολόκληρο. Ρε, τους άφηνε η αντίπαλη ομάδα και τους έλεγε πάλι τον κόσμο, αυτοί δεν μπορούσαν τόσο να είναι καλή να άρεσε. Ποιος να άρεσε τώρα. Ποιος να άρεσε. Δηλαδή, εντάξει, τα τύπα τώρα μην λέτε ότι είναι, το μάτς είναι καθαρό και τέτοια, γιατί εντάξει. Το μάτς το πήραν οι παίκτες. Δεν το πήρε η διοίκηση. Όποιος βλέπει μπάλα, βλέπει. Οι παίκτες του Άρη πήραν το παιχνίδι. Δεν το πήρε η διοίκηση αυτό το παιχνίδι. Μόνοι τους, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ νομίζω ότι το μάτς ήταν παιδιά να ούτε κόλλημα θα βάλει, γιατί δεν πέφτει. Απλά ήταν. Δηλαδή, τι πιστεύεις ότι το μάτς ήταν μόντα. Εντάξει, όσο ήταν το Ολυμπιακό. Τι λες τώρα και περιμένω να πει τον κόλλο στο 92. Γιατί εσύ άμα το βάζω και δεν θα έλεγε ότι ήταν σήμερα το όλο. Στο 92, δηλαδή τους έχεις τόσο ικανούς να κάνουν μόντα για να το βάλουν στο 92, δεν είναι τόσο ικανή. Δεν είναι μόντα το μάτς αυτό. Δεν είναι τόσο ικανή. Και ας σου πούμε και το άλλο. Να σου πούμε και το άλλο. Άκουσε να δεις. Το Χαϊδάρι και να του τα δίνει ο Άρης δεν τα έπαιρνε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ρε φίλε. Εγώ ξέρω ότι τα εύσημα τα δίνω σήμερα στον παίκτη και στον προπονητή του Άρη. Αν ήταν το match μόντα, δεν θα περίμενα στο 92 να γίνει το 1-2. Και πού ξέρετε ότι δεν είχα κανονίσει το 92, δεν είχε δοκάρει το Χαϊδάρι, ότι για έναν αλλιώς είχα παταρίες, γιατί ήταν δύο άφελα. Δεν είχε δοκάρει, το Χαϊδάρι δεν είχε δοκάρει. Έλα. Δοκάρι δεν είχε το Χαϊδάρι.
Και τι είναι αυτό, δεν είναι το σενάριο. Και να σου πω και το άλλο. Και να σου πω και το άλλο. Και ποιο είναι το Χαϊδάρι αγωνιστικά, ρε φίλε. Τον Κατσαρό έβαλε. Και ποιο είναι τον Κατσαρό έβαλε. Τον Κατσαρό έβαλε αλλαγή να πάρει το παιχνίδι. Ναι, αλλά το Χαϊδάρι. Και τον Πετρόπουλο σεντερφόρ ταλέντο. Έλα μωρέ τώρα. Εντάξει μωρέ τώρα, έλα μωρέ τώρα. Μη γάμα συζήτηση. Εντάξει. Άστο, έγινε, γεια χαρά. Γεια χαρά. Για μένα καθαρό. Ποδοσφαιρικός, ποδοσφαιρικός. 30 χρόνια μπάλα, 29 χρόνια μπάλα που βλέπω. 29 χρόνια βλέπω μπάλα από το 77. Αυτό το ματς το πήραν οι παίκτες. Εάν έβλεπα ότι δεν το πήραν οι παίκτες, θα το έλεγα πάλι. Καλημέρα. Ναι. Και αυτό που κάνανε οι Αριανοί που επιφημούσαν το Σκόρδα στο Εγάλο είναι λάθος. Τους παίκτες τους έπρεπε. Και στις δύσκολες στιγμές οι οπαδοί στους παίκτες δεν φέρθηκαν καλά. Θα τα πούμε όλα. Στις δύσκολες στιγμές οι οπαδοί στήριξαν τη διοίκηση, όχι τους παίκτες. Καλημέρα. Έλα, μα ακούτε εδώ, μου έκλεισε. Έλα, ναι. Ερακλειδέα, ναι. Δεν θέλω την τάτα μου το δώρο το μάτς, ο Αρούλης. Ναι, ναι, ναι. Δεν φταίει ο Αρούλης που θα παίζει εγώ, δεν ακόμα έτσι. Μα ο Άρης δεν μπορεί να στο δώσει το μάτς, διότι έχει άμεσο συμφέρον για να πάρει το παιχνίδι, να πάρει τετράδα. Δεν φταίει ο Αρούλης που θα παίζει εγώ, έτσι. Δεν φταίει. Δεν φταίει ο Άρης. Έτσι. Δεν φταίει ο Άρης, αν θα σε κερδίσει. Α, μπράβο, ναι. Όπως αυτοί δεν είχαν ομάδα, δεν τους ρίξαμε, δεν είναι. Έπρεπε να παίζει. Κοίταξε, υπάρχει μια διαφορά. Ναι. Εσύ πέρσι θα μου πεις ήσουν ψιλοαδιάφορος. Ναι. Γιατί ερχόταν ο Ολυμπιακός τελευταία αγωνιστική, θα το παίρνω όπως και να έχει το πρωτάθλημα με βοήθεια του ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ έφαγε 4-1 στο 65 για να μην δώσει κίνητρο στον Ηρακλή να κερδίσει το παιχνίδι. Έτσι έγινε. Πώς είναι ρε Γρηγόρη? Νομίζω ότι ο Άρης δεν έχει κανένα ενδιαφέρον με το παιχνίδι. Δεν έχει ενδιαφέρον ο Άρης. Ναι. Δεν ξέρω, δεν είμαι, είμαι διαβασμένος. Τη τέταρτη θέση έχω την αίσθηση είναι καπαρωμένη από τον Πανελλήνιο. Ο Πανελλήνιος, άμα χάσει από την ΑΕΚ, δεν παίζει. Ο Πανελλήνιος έπρεπε να κάνει δύο ήττες και να κάνει δύο νίκες ο Άρης. Συγγνώμη, ο Πανελλήνιος δεν είναι. Δεν παίζει τελευταία αυτή με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ δεν παίζει. Όχι, νομίζω ότι ο Άρης. Εγώ μίλησα. Όχι, ο Άρης έχει. Ναι. Ότι με τον Άρη στην πρώτη εθνική έχουμε 6 πόντους σίγουρα. Τεξάρες, κοίτα, με αυτό τον Άρη, αν ανέβει τώρα με το καλό με την Κέρκυρα. Ναι, με αυτό τον Άρη κάνεις πάρτι, αλλά δεν ξέρεις μετά πώς θα του τη βιδώσει. Αν πιάσει η λέσχη τους, άμα κάνουν εγγραφές, άμα κάνουν τρεις μεταγραφές, φέρουν παίκτες από τη Βραζιλία. Δεν ξέρεις η ζωή τι θα σε φέρει. Τώρα, άμα ανέβει έτσι και κρατήσει, τελευταίος θα πες. Γεια χαρά. Εντάξει, γεια χαρά. Γεια χαρά. Και εσύ, σαν Ηρακλειδέας, θες ενίσχυση για να πας στους ομίλους του UEFA. Αυτό λέω ο Σάββας ο Κοφίδης και νομίζω συμφωνείς, Γρηγόρη μου. Απάντηση στο αυτονόητο δεν χρειάζεται. Απάντηση στο αυτονόητο δεν χρειάζεται. Καλημέρα. Μας έχει δίκες να κάνει αυτά τα οποία θα υποδείξει ο προπονητής. Τα υπόλοιπα είναι. Γεια χαρά. Γεια σας. Ναι. Θέλω να σου πω λίγο για το μπάσκετ. Ναι. Ότι ο Πανελλήνιος έχασε. Έχασε. Έτσι ώστε άμα κερδίσει ο Άρης τον Ηρακλή και ο Πανελλήνιος χάσει, ο Άρης παίρνει την τέταρτη θέση. Ναι, αυτό είπα και εγώ. Λάθος έκανα. Δηλαδή ο Άρης είναι ενδιαφερόμενος με τον Ηρακλή. Αυτό είπα. Ο Γρηγόρης λέει το αντίθετο. Όχι, λέει ότι πρέπει να χάσει ξανά ο Πανελλήνιος. Εννοείται. Ότι άμα. Όμως, με την ΑΕΚ δεν παίζει. Θα γίνουν την ίδια ώρα τα παιχνίδια. Ναι. Έτσι. Όταν περιμένεις, άκου να σου πω αδερφέ, όταν λέω ότι ο Άρης δεν έχει τον πρώτο λόγο, όταν εξαρτάσαι από ήττα του άλλου, τότε καταλαβαίνεις ότι τα πάντα δεν είναι στο χέρι σου, οπότε αλλά πρέπει να χάσει ο Πανελλήνιος και φυσικά να κερδίσει ο Άρης, θα κερδίσει. Ναι, αλλά γιατί να μην την κυνηγήσεις την κυνήγηση, εφόσον θα περιμένεις κάποιον Πανελλήνιο. Ρε Κολόγριες λέει τελικά ο καιρός έχει γυρίσματα, ελάτε την Τετάρτη με την Όπιστε, να Άρης βρε γαλατάδες. Να πω λίγο κάτι. Να πεις φίλε. Να πεις. Ο προηγούμενος που σας πήρε τηλέφωνο, ναι, και αναφέρθηκε στο μάτσο ότι ήταν μόντα του Άρη, ναι, θα ήθελα να του πω, είδε την ομάδα του με τον Πανιόνιο. Τι ήταν εκεί ο Πανιόνιος, το παιχνίδι δηλαδή. Πανιόνιος, Πανιόνιος Ηρακλής. Ναι. Αν δεν ήταν μόντα ρε παιδιά. Και να σου πω και το άλλο. Εσύ Άρης, μπορεί να το πεις με βεβαιότητα.
Δεν είχε μειωμένη απόδοση ο Ηρακλής. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, τι απόδοση είχε ο Ολυμπιακός. Εκεί αυτό το ίδιο. Όφι ΠΑΟΚ, τι απόδοση είχε ο ΠΑΟΚ. Το ίδιο γίνεται. Απλώς αυτό θέλω να πω, ότι και οι τρεις αυτές ομάδες είναι το ίδιο, μειωμένη απόδοση. Και κάτι άλλο, ο Άρης, άμα ήταν παιδιά το παιχνίδι Μόντα, ο Άρης θα το είχε καθαρίσει πολύ πιο πριν. Δηλαδή έστω πρώτο ημίχρονο θα ήταν ισοπαλή, ας πούμε, όπως ήταν το παιχνίδι, και στο δεύτερο ημίχρονο θα έβαζε ένα γκολ Άρη. Δεν υπάρχει Μόντα, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει Μόντα, παλικαρίσια. Δεν γίνονται αυτές οι Μόντες. Γι' αυτό λέω, ο Άρης το καθάρισε παλικαρίσια. Και πιστεύω ότι χρέος όλων των Αριανών θα είναι στο τελευταίο παιχνίδι να γίνει σον κάου. Μπα και το τελευταίο ματς, πάλι παλικαρίσια. Δεν καταλάβατε ότι η διοίκηση του Άρη δεν έχει εξωαγωνιστικά τα φόντα. Δεν έχει. Δεν έχει τα φόντα. Δεν έχει τα φόντα. Η Βέρεια έχει. Το ξέρω. Η Βέρεια έχει. Ο Ορφανιτίδης, ο σούπερ μάρκετ. Ποια διοίκηση στη Θεσσαλονίκη έχει. Ποια διοίκηση. Τη Θεσσαλονίκη. Της Θεσσαλονίκης έχει. Ναι ρε φίλε, εντάξει. Αλλά για τον Άρη τώρα, πες μου μία που έχει. Μία. Στο... Πάρε μία δώσε. Διοίκηση εδώ πέρα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ό,τι θέλεις. Του Απόλλων Καλαμαριάς. Του Απόλλων Καλαμαριάς. Και κάτι άλλο το σκι, είμαι Καλαμαριώτης. Βέρος. Μένω στην περιοχή της Καλαμαριάς. Βέρος Καλαμαριώτης. Και μάθαμε ότι η Αεξίδη, δηλαδή δεν ήμουν στο μάτι, ας πούμε, του Απόλλων, αλλά έμαθα ότι κάναμε, τα σπάσαν όλα τα μάτια πέρα στην περιοχή, τα τάβου που είναι δίπλα στο σχολείο. Δεν πληροφορήθηκα κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν το έχει μάθει, αλλά εγώ από εδώ που είμαι και Καλαμαριώτης, αυτό έχω μάθει. Κανένα ρεπορτάζ δεν αναφέρθηκε για κάτι. Ναι, και ο Γρηγόρης Μπεκτσέλας που στο ραδιόφωνο που δουλεύει έκανε ρεπορτάζ. Για κάτι ναι. Μια δεν αμφισβητούμε αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία. Δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία. Εκτός αν φύγαν πολύ αργά, τους κρατήσανε. Τελείωσε η συνέντευξη τύπου. Μπορεί, δεν λέμε όχι. Αυτοί ομαδικά δηλαδή ή μεμονωμένα το κάνανε. Ομαδικά. Πήγανε από την πίσω μεριά, παιδιά που είναι το στράτο εδώ. Πήγανε, καταλάβατε, από την περιοχή που είναι δίπλα στο σχολείο. Καλά, ό,τι είναι θα μαθευτεί, δεν υπάρχει. Θα μαθευτεί, εντάξει, είναι θέμα. Μην τους διαφημίζεις, να σου πω λίγο κάτι. Μάγκες τους κάνεις τώρα. Μάγκες τους κάνεις τώρα. Αυτά δεν χρειάζεται να ακούγονται. Όχι, απλώς έτσι έμαθα, παιδιά. Όχι, άμα γίνανε να ακούγονται. Γιατί. Τι να ακούγονται, δηλαδή. Διαφήμιση τους κάνεις. Τα καταφέραν και σπάσαν 10 αυτοκίνητα και 20 αυτοκίνητα. Εντάξει. Όχι, απλώς την παιδιά. Εντάξει, να είμαστε γνώστες κάποιων πραγμάτων. Εντάξει, δεν διαφωνεί κανένας. Σημασία έχει να μην έπαθε κανένας τίποτα και να είναι παραπληροφόρηση αυτό. Ναι. Λοιπόν, χρέος όλων των Αριανών είναι τελευταία αγωνιστική κάνουμε sold out. Έτσι, γιατί η ομάδα το πήρε αγωνιστικά και μόνο το μάτι. Δεν το πήρε, δηλαδή ήταν πεντακάθαρο και να σου πω και λίγο κάτι. Και οι παίκτες, αν κατάλαβες, μετά το παιχνίδι που μπήκαν κάποιοι Αριανοί οπαδοί εκεί να πανηγυρίσουν, ήταν πολύ ψυχραμένοι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις γιατί. Γιατί στις δύσκολες δεν τους στήριξανε, τους γιουχάρανε. Ναι. Και στήριξαν τη διοίκηση. Βάλαν τα στήρια τους μπροστά. Μην πειράζετε το σκόραρε ποντίκια να πούμε. Με πιάνεις. Τον παίχτη δεν τον προφύλαξε. Ο οπαδός. Θα του πει εντάξει ρε μάγκα, δεν πειράζει. Παίξε μπάλα, εγώ μαζί σου είμαι. Δεν πειράζει, τόσο μπορείς, πολέματο. Γιατί αποδείχθηκε σήμερα ότι οι παίκτες του Άρη τόσο μπορούν και τόσο παίζουν. Γιώμες έκανε ο Κολτσίδας 45 μέτρα, ο Σούπερ Γκούφι ο Μπενίσκος μπροστά, να πάρει την κεφαλιά, να γίνει το λάθος, μόνο από λάθος θα βάζει ο Άρης τον γκολ. Κατάλαβες τι έγινε. Να λοιπόν, ποδοσφαιρικά, θα τους κάνουμε μάθημα, τους Αριανούς, οπαδούς, μάθημα πρέπει να τους κάνουμε. Ναι. Εγώ περίμενα σήμερα, ναι, αυτά που έλεγε σε όλη την εβδομάδα, ότι ξέρεις, μήπως και όλη την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή έχει κατέβει διοίκηση και γίνει και κάτι. Ρε Χριστιανέ, εγώ όλη την εβδομάδα φώναζα, δηλαδή με κίνδυνο εισαγγελέα να μπει να μπουκάρει να με. Γιατί φωνάζαμε, βλέπαμε ποδοσφαιρικά ότι ο Άρης δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο Άρης ποδοσφαιρικά. Δεν μπορείς κύριε. Και εγώ αυτό δεν δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Λέμε για τον Αναστόπουλο και λέμε και για τους παίκτες. Θα σου πω εγώ κάτι. Πόσους βαθμούς έχει η Κέρκυρα, 56? Μπράβο. Ναι. 55 έχει ο Εργοτέλης. Ναι. Και ο Άρης πόσους έχει? 51. 51 βαθμούς τους πήρε ο προπονητής και οι παίκτες. Ναι. Από τους 55 που πήρε ο κριτικός, οι 15 είναι από διαιτησία και σφυρίγματα. Συμφωνώ. Μπράβο.
Από τους 56 που πήρε η Κέρκυρα, οι 15 είναι αποσφυρίγματα. Και τα άλλα δεν μπορώ. Τα άλλα δεν μπορώ να τα πω. Τα άλλα δεν μπορώ να τα πω. Λάθος. Γιατί με λάθος. Μαγική εικόνα είναι ο Εργοτέλης. Ποιος? Η Κέρκυρα όχι. Ο Εργοτέλης ναι. Ναι. Η Κέρκυρα όχι. Δηλαδή μπορεί να βγει να πει σήμερα ο Αναστόπουλος και οι παίκτες, μπορεί να μας βρίζατε και να μας γιουχάρατε τις τελευταίες 5-6 αγωνιστικές, αλλά εμείς ό,τι πήραμε, το πήραμε από μόνοι μας. Ο κύριος από πάνω από τη διοίκηση, ούτε εμείς, ο Βεριώτης, ο παίκτης, τι να πει. Τι να πει κουράδο ο Βεριώτης. Ο παίκτης, τι να πει. Να πει τι ο Βεριώτης. Μπορεί να πει. Ο Αριανός παίκτης μπορεί να πει. Ο μέτριος, ο κακός, ο ανύπαρκτος, ο στατικός, ο αργός. Μπορεί να πει, εγώ μόνος μου ανέβηκα κύριε. Χωρίς καμιά βοήθεια. Συμφωνώ. Έτσι. Και να σου πω κάτι. Οι τέτοιες του Χαϊδαρίου, δηλαδή όταν είχα την πλάκα μου ρε Κωστή, πέθανε, δεν ξέρω, λες και ήταν τελικός. Λες και ήταν τελικός. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι... Και εγώ πιστεύω. Και εγώ πιστεύω και έχω μάθει και ποσά, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, χρώσω όλων των Αριανών τελευταία γονική sold out και την Τετάρτη όλοι στο παλέ. Χαιρετώ. Έτσι ή έτσι στο παλέ. Ρε βρε, είστε στην τέταρτη θέση, πάρετε είτε στην έκπη, πάλι ο Βάζελος λέει. Ναι. Καλημέρα. Γεια. Καταλάβατε κύριε Αρτόπουλε. Όχι. Ο Ντρούλικ. Ο Ντρούλικ είναι. Ο Ντρούλικ. Ο Ντρούλικ. Θέλω να καλημερίσω και το παλικάρι και πραγματικά. Λοιπόν κύριε Αρτόπουλε. Ναι. Κάτσε, δεν σ' ακούω, πέρα λίγο. Κλείσω, δεν ακούω καθόλου. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι οι στάσεις όλες αυτές τις δύο εβδομάδες που τελείωσε το μάτς με τον Εθνικό Αστέρα είναι οπλικώς απαράδεκτη. Το λόγο να μου πείτε. Το λόγο τώρα, άμα αρχίσω να λέω λόγους, μπορώ να κάνω καμιά 3 ώρες για να τελειώσει η εκπομπή σας εκεί πέρα. Πρέπει να πιστεύω. Ναι. Αν είμαι καλεσμένο στην άλλη εβδομάδα, δεν είμαι, θα τα πω στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι για άλλη μια φορά σήμερα αποδείχθηκε ότι κάνατε λάθος και αυτό ήταν πολύ μεγάλο μέρος από το που λέγατε ότι ο Άρης δεν μπορεί να κερδίσει το Χαϊδάρι αγωνιστικά. Κάτι που δεν το παραδείχθηκε, δεν το προηγούμενο στο ραδιόφωνο, δεν το παραδέχτηκε πριν, ανακάθηκε και το παραδέχτηκε τώρα. Ο Άρης λοιπόν με μισή ομάδα, όπως λες, από τη μία φάση στην τη φάση, δηλαδή ο Άρης δεν έχει ομάδα, αλλά οι πρώτοι δύο πήραν 15 βαθμούς από τη διευθυνσία, άρα ο Άρης είναι τρίτος έτσι, έτσι είναι και δευτόπινε. Λοιπόν, ο Άρης απέδειξε σήμερα ότι τουλάχιστον για τα δεδομένα, φυσικά αυτό που λέω δεν είναι παράσιμο, για τα δεδομένα της τέχνικης, είναι με διαφορά το δεύτερο η καλύτερη ομάδα, με πολύ μεγάλη διαφορά το δεύτερο. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω μου ήθελα να πω κάτι για την Τετάρτη. Επειδή όλο αυτό, γιατί και σήμερα είμαστε με τα χάφια πολύ εγώ καρδιά έχουν και πάθαμε καρδιά. Ένας έπαθε ένα επεισόδιο κάτω. Μακάρι να είναι καλά το παλιά. Δεν είναι ένας έπαθε. Χτύπησε ο Γιάννης ο Κόντης, χτύπησε πέφτοντας, για να ξέρεις. Ο Κόντης χτύπησε. Ο Γιάννης ο Κόντης, ευτυχώς δεν έχει κάτι σοβαρό, ήταν στο νοσοκομείο. Α, ο Κόντης ήταν ανάσχετο. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, είναι όλα καλά. Εντάξει, έχει και κάποια ηλικία ο Κόντης. Τι κάποια ηλικία, 47 χρονών. Τι, μικρός είσαι, 47 χρονών. Μικρός είναι. Άφιε παιδό. Γιατί εσύ πόσο είσαι. 38, μικρός είμαι εγώ. Για πες. Καταρχήν, ναι, αυτό δεν το είπατε κύριε Αρτόπουλε, γιατί δεν μας είπατε για το παιχνίδι της Νέας Μήνης. Τι έγινε, γιατί δεν προηγήθηκε 0-2 σήμερα κύριε Αρτόπουλε. Κότα ο Ηρακλής. Κότα ο Ηρακλής, Ένα 0 στο δεκάλεπτο. Έτσι είναι κύριε Αρτόπουλε. Γιατί όλα αυτά φέτος θα περνάμε εξαιτίας αυτών. Λοιπόν, την Τετάρτη, επειδή ακούω και κάτι, ξέρεις, υπάρχουν αυτή η δημοκρατική αργία. Δεν κατάλαβα, δεν μου λες. Είπες ότι τα περνάς εξαιτίας ποιον. Του Ηρακλή. Περνάς αυτό, περνάς φέτος εξαιτίας του Ηρακλή. Ναι, έτσι λέω εγώ. Αυτό, γιατί μόνο εσύ το πιστεύεις αυτό το πράγμα. Γιατί ήρθε να πάρει ο Ηρακλής, ήρθε να πει, να το πέρα εγώ, δηλαδή, όταν μιλήσει και λοιπόν, ο Ηρακλής, φίλο μου, ήρθε αδιάφορος και έπαιξε σαν τρός, πότε 30 λεπτά, είχε καμιά... Έπαιξε σαν τι? Τι πράγμα? Έπαιξε σαν τι? Σαν τρελός. Λες και έπαιξε σαν βιαζονικά. Καλά, αυτό είναι προσωπική σου εκτίμηση. Ωραία. Εσύ τι ήθελα να σου πω, πέρα λεπτά και ήταν ο Ηρακλής. Εγώ λέω ότι ο Ηρακλής ήταν αδιάφορος. Αδιάφορος. Αυτό για... Αδιάφορος, για όσο... Θα σου... Αδιάφορος τα πρώτα 30 λεπτά στο Καρέο και έδιζε 0-2 και αδιάφορος τα πρώτα 30 λεπτά στην Ασμήνια έκανε 2-0.
Για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα. Μισό λεπτό, άκουσε με λίγο. Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ο κάθε ένας είναι άξιος της μοίρας του. Όπως τρώνει, κοιμάται. Ο Ηρακλής ήταν ανάξιος να είναι στην Α1, πέφτει στην Α2. Και όλα τα κάστρα πέφτουν από μέσα, τίποτα δεν πέφτει απ' έξω. Κανένας Ηρακλής δεν φταίξει τον Άρη, κανένας Άρης δεν φταίει στον Ηρακλή. Για την πτώση του μπάσκετ. Ξεκάθαρα πράγματα. Τελείωσε. Σ' ακούω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, απόψη. Εντάξει. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι αν ο Ηρακλής ήταν λογικός, ο Άρης αυτή τη στιγμή θα ήταν στην Α1 και η ομάδα σου δεν θα έπεσε στην Α2. Γι' αυτό τότε πάτε, επειδή υπάρχουν και κάποια δημοκρατικοί αγώνες και στα σπουδαία. Ναι, πολύ καθαρά. Και κάτι τρελά, κυνδίσαμε και ακούτε κάτι τρελά, ας πούμε, δεν ξέρω να το πιστεύω αυτό, ιδίως μετά τη σημερινή εξέλιξη που κέρδισε Ο ΠΑΟΚ ρίχνει τον Ηρακλή ουσιαστικά. Ο Άρης μπορεί να δώσει. Κύριε Ανθρώπη, αφήστε αυτά, ανάμεσα θα μου τα δοθεί. Ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει τη Λάσσα για την κερδίση εύκολα. Λοιπόν, αφήστε να τελειώσω τη σκέψη μου, μην τα βεβάλλετε. Λοιπόν, υπάρχουν και μερικά πράγματα. Ακούω και μερικού λένε ότι ο Αθηρή θα δώσει το μάτσο με Ηρακλή, α πούμε, ακούω και κάτι τέτοια. Για να εξαφανίσω και αυτό το αίμα τη χιλή που υπάρχει. Ναι. Μην τυχόν και γίνει κανένα τέτοιο στραβό, διότι καταρχήν ο Άρης άμα χάσει από τον Ηρακλή, αυτόματα σημαίνει και ο Άρης το έδωσε στο μάτι. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ούτε ο Θεός να κατέβει να παίξει μαζί τους, δεν μπορεί να κερδίσει τον Άρη. Πρώτον. Δεύτερον, άμα γίνει καμία τέτοια στραβή που δεν το πιστεύω, μετά όπως σας είπα και τη σημερινή εξέλιξη που έχασε ο Πανελλήνιος, άρα ο Άρης έχει κίνητρο. Εγώ ήθελα να μην έχει κίνητρο, γιατί τώρα πλέον ο Άρης έχει κίνητρο. Δεν μπορεί να το πει στον Αριανό. Έτσι και αυτό το δημοκρατικό καλά, ρε, γιατί δεν έκανε να χάσει, πρέπει να κερδίσει να μην τέταρτο ο Άρης. Καταλάβατε. Εγώ ήθελα να κερδίσει με ο Πανελλήνιος για να μην έχει κίνητρο ο Άρης. Να του ρίξει χωρίς κίνητρο. Γιατί το Πανελλήνιο με τι απαντά ή με απαντά δεν θα τον έπαιρνε έτσι κι αλλιώ. Λοιπόν, την Τετάρτη απαιτώ να του ξεφτυλίσουν. Να του ρίξω στην Α2 και θα παραμείνω εκεί για πολλά χρόνια. Εκεί στην Α2. Μετά εκεί πήρε. Συγγνώμη, φωνάζω μέσα σε ένα σπίτι και φωνάζω. Σε σπίτι με ναι. Με γυναίκα είσαι του Λουκέ, εντάξει. Δεν έχει ωραίος καθόλου, δεν έχει ωραίος και μην διανοηθούμε ούτε μία στο δίδο να γίνει καμιά στραβή γιατί θα αλλάξουν πόλη. Καταλάβατε. Ναι, εντάξει, θα φωνάζω το πρόβλημα, τι έκανα. Λοιπόν, θα αλλάξουν πόλη οι διοικούντες. Με πρέπει να το πιστεύω ούτε μία στις χίλιες αυτό. Εκεί μετά έχει πιέ, email. Ξέρω εγώ δεν τους ξέρω και ποια είναι, αρχίζουν να ακούν, όπως εγώ το διπλανό μου τώρα ένα χρόνο εδώ στα Καλδερίνια, πώς τα λένε εκεί, οι Χέρκουλες, εκεί στην Α2, έτσι και λένε αυτό που λέει το μπάσκετ δεν είναι πραγματικότητα, έχει το βόλεϊ. Ναι. Έτσι, ναι. Έτσι. Το βόλεϊ έχει με το, ξέρω εγώ πώς τους λένε αυτούς, με τα υπετόσφαιρα, με τον, ξέρω εγώ, με την ελληνική ομάδα των 5 ξένων. Καταλάβατε κύριε αυτό που λέω. Φορμαρισμένος είσαι. Είμαι καθόλου φορμαρισμένος και είμαι πολύ εναντίον σου κύριε αυτό που λέω. Και ο Μπουγάτσας μαζί. Δεν μας ακούω, περίμενε. Και ο Μπουγάτσας μαζί λέω και ο Μπουγάτσας. Ο Μπουγάτσας δεν ξέρω, θα πάρεις τον Μπουγάτσα. Περίμενε λίγο τώρα. Ναι. Α, δεν θέλω να μιλήσεις εσύ. Χαιρετίσματα και το εδώ το μία θαυμάστε. Έγινε. Λοιπόν, αυτά κύριε αυτό που θα τα πούμε τις 10 συντόμως. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Την Τετάρτη θα τα πούμε. Σκουλίκια είστε. Την Τετάρτη δεν θα σας κερδίσουμε για πέρσι, αλλά για πρόπερσι, όταν έπαιζα με 8 και βάλατε 6. Για το fair play, λένε Γλιγόρη. Πρέπει κάθε φορά να δίνουμε απαντήσεις για όλα. Για όλα, βέβαια, πρέπει να δίνουμε απαντήσεις. Και η ιστορία επαναλαμβάνει, δηλαδή μου φαίνεται πραγματικά αστείο. Ναι! Όχι, καθαρά, λίγο πιο δυνατά. Γεια χαρά. Στους παίκτες και στον προπονητή, συμφωνώ. Είναι μακριά, είναι... Μπράβο, πες τα, τα λέω και γίνομαι κακός. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Να είσαι καθαρός πριν, να είσαι καθαρός. Σε ένα ποδόσφαιρο βρώμικο και νομίζω ότι είσαι ο δολογικός. Είσαι μια κοινωνία βρώμικη, να θες να πας με το... Δεν λέω με το σταυρό στο χέρι, γιατί αυτοί που πάνε με το σταυρό στο χέρι είναι χειρότεροι. Το να είσαι μακριά από το παρασκήνιο είναι καλό ή κακό? Στο δεδομένο πολιτικό σημείο κακό. Κακό, κακό είναι. Πετάς κατά έτσι.
Άρα συμβαίνει κανόνα. Έχει ξυλευτεί και οδηγεί και πέρα την ομάδα πήγε σε δύο μάτια διάφορους και πήγε στα αρχή. Ενώ η Γιωράκη θα βάλει τα αρχή της νότητας και μην το πήγε. Και θα βάλει τα αρχή της Γιωράκη θα πήγε. Η πλάκα είναι ότι θα αρχίσουν να λένε απ' αύριο, ρε, όχι ρε. Ρε, να ανοίγαν οι παίκτες ρε, δεν μπορούσαν να σπρώξουν την μπάλα μέσα ρε. Ρε ο Αστέρας ρε ήθελα να χάσει ρε. Και αυτοί δεν μπόρεσαν ρε να βάλουν την μπάλα στα δίχτυα ρε. Ξέρω ρε, ναι ρε. Λάθος κάνεις. Και σε ένα 50χρονο μπορεί να έχουν απήχηση και σε ένα 65χρονο μπορεί να έχουν απήχηση. Ναι. Κοίτα, όποιος σήμερα πει ότι ο Άρης το πήρε αβαβά το παιχνίδι, πρέπει να ξαναμιλήσει για ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να μιλήσει για ποδόσφαιρο. Όσοι μιλάνε, δεν ξέρω αν ο Γρηγόρης συμφωνούμε. Τώρα τι ζητάς, απάντηση στο αυτονόητο. Τι το αυτονόητο να λέμε τώρα. Έγινε, να είστε καλά. Χαίρετε. Ναι. Ναι. Έλα, Ρακούπουλε. Έλα, φίλε. Λοιπόν, είμαστε μια παρέα εδώ πέρα, δύο παρτίδες, μια αγριά και ένα σκουλίκι. Μάλιστα, κύριε. Και υπάρχει πρόβλημα να πούμε, γιατί καταρχάς έτσι, η γραία που να έπεσε στον πάθη δεν υπάρχει και το πραγματικά το έγινε κάτω, γιατί ο Άρης δεν το δώσε το μάτ. Λοιπόν, ακούω αν θέλω να δώσω τώρα στον Ιστοριανό να καταλάβουν ότι η υπόθεση παραμονή και να ανεβούμε δηλαδή την πρώτη εθνική δεν έχει τελειώσει. Διότι υπάρχει πριν για την ομάδα η οποία βγαίνει πρώτη και δεύτερη εθνική. Εσύ, υπάρχει ή δεν υπάρχει. Για τα 300 χιλιάρικα που βγαίνει. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ποιο το λέει αυτό. Κάθε λίγο. Ποιο το λέει αυτό. Ποιος το λέει αυτό, το έχουμε ψάξει και δεν υπάρχει. Έχει γραφτεί, δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Θα το δούμε όλοι μας. Εκτός και άμα το πρίμε 200 και πόσο είναι 300. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν είχε να δώσει. Τι να δώσει. Τι να δώσει ο Άρης. 300. Σωστά λέω. Το πρίμε 200 να δώσει 300. Δεν υπάρχει πριν για την κατάκτηση πρώτης θέσης, δηλαδή δεν χρειάζεται το λέμε 10 φορές. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κοίτα, άκου. Ο Αλφα δίνει 90.000 ευρώ πριν στον Ηρακλή, αν πάρει την τέταρτη θέση. Κατάλαβες, να δώσει η διοργανώτρια αρχή. Να δώσει 300 για πρώτη θέση, γίνεται τώρα, τι συζητάμε. Η διοργανώτρια αρχή δεν δίνει στον πρωταθλητή. Τώρα αν η Κέρκυρα θέλει να τερματίσει πρώτη γιατί ξέρω εγώ είναι ηθικό το θέμα, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Δεν μπορώ να το εξετάσω εγώ αυτό το πράγμα. Πάντως και αυτό το μάτς ο Άρης καλείται να το κερδίσει μόνος του. Μόνος του κερδίζει το μάτς. Ναι, οι παίκτες του και ο προπονητής του. Κανένας άλλος. Αν το πάρει ο Άρης, οι παίκτες και ο προπονητής θα το πάρουν. Γεια σας.